Ο άνθρωπος είναι και με ένα βράχο μέσα. Λέω, αυτός ήρθε να μας τον πετάξει στο κεφάλι γιατί έχουμε κάνει. Αλλά όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για εξηγήστε, δείτε αυτή. Μοσχοβολάει και ολασγεί. Γιατί όταν βρέχεται, λέει, αυτή η πέτρα γίνεται πράσινη και τμήματά της υπάρχουν ακόμα και στην καπέλα Σιξτίνα. Ποια πέτρα είναι αυτή διάσημη? Είναι ο πολύτιμος, ο περίφημος Κοροκιάτης Λίθος. Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Είναι πιο σκληρός από το γρανίτη, Είναι τρεις φορές πιο σκληρός από το γρανίτη, 10 φορές πιο σκληρή από την οποιαδήποτε πέτρα. Κατεργάζεται πάρα πολύ δύσκολα και διακοσμεί και έχει διακοσμήσει από την αρχαιότητα όλες τις βίλες και τα παλάτια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, στο Μεσαίωνα την καπέλα Σιξτίνα και την αυλή του Αγίου Πέτρου. Αν θα πάτε εκεί θα τη δείτε, είναι κατέργαστη στο δάπεδο κάτω. Πολλά τμήματα της καλλιτεχνικά φτάνουν μέχρι την Αγία Πετρούπολη επάνω και αυτή η πέτρα είναι στα όρια του Δήμου των Κοροκιών. Μάλιστα. Ο Κοροκιές. Θα τα πούμε αργότερα. Ναι. Έχετε, εσείς θα μας αφήσω μέχρι τον πρωί για τις Κοροκιές θα μιλάμε. Αλλά δεν ήρθαμε για την πέτρα εδώ. Όχι, ήρθαμε για άλλα πράγματα. Ήρθαμε για άλλα πράγματα. Για τα χιτά. Για τα χιτά. Ακούστε να δείτε τώρα. Η πέτρα δεν είναι από την χαμπούζα που την έβαζα στη μύτη μου. Όχι, είναι δίπλα. Δεν έχει χαμπούζα, δεν έχει κατασταθεί ακόμα. Έτσι, δώστε το μικρόφωνο δίπλα. Κώστας Μπομποτάς, εργοθεραπευτή. Ο κ. Δημήτρης Γκαγιάννης, δήμαρχος Κροκιών Λακωνίας. Υποψήφιος δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας. Ο οποίος φυσικά είστε μαζί, Μαζί. Τον στηρίζετε? Όχι. Πώς γίνεται, τι χώρα είναι αυτή? Είναι μαζί, αλλά δεν τον στηρίζει. Τους έβλεσαι και απέναντι. Δηλαδή, αλλά μόνο τον υποστηρίζετε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε. Όχι, το κατάλαβα, εντάξει. Εγώ είμαι εκπρόσωπος των πολιτών. Εντάξει, το κατάλαβα. Τους πολίτες. Και εγώ την. Που έχουν δεχτεί πολλές σφαλιάρες. Και εγώ. Και πρέπει να αποκατασταθεί. Ανοιχνεύω τους μύχιους πόδους των πολιτών. Φοβερό. Σε υποστηρίζει, αλλά μη σε στηρίζει. Σε εκλογέ ψηφίζει άλλον. Έτσι. Αμαντολή. Την κυρία, η οποία ομαδοποιεί βεβαίως, να το πούμε πάντοτε, θα λέμε στην έρευνα της εκπομπής. Όταν πέφτω από τα σύννεφα, υπάρχουν χειρότερα. Έχω συναντήσει στη ζωή μου πολύ πιο χειρότερες καταστάσεις. Ναι, αλλά πριν πολλά χρόνια. Δεν πιστεύατε ποτέ ότι όσο περνάνε τα χρόνια θα χειροτερεύουν τα πράγματα? Κοιτάξτε. Πάντα ο καθένας, όταν είναι νέος, προσπαθεί να είναι και αισιόδοξος. Η αισιοδοξία είναι αρετή. Γιατί αν από νέος απογοητευτής θα πρέπει να αυτοκτονήσει να καταλήξει στη φυλακή. Από τα δύο. Γι' αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Το ερώτημα είναι από πού ήρθαμε, ποιοι μας φέραν εδώ και πού μας οδηγούν. Ήρθαμε από κάπου και μας οδηγούν στο πουθενά. Το ότι καταφέραμε οι εξουσιαστές και η άρχουσα τάξη της χώρας να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό, να ξαναγυρίσουμε στην εποχή του Τζουμπέ, Μακρυκοστέη και Κοτογιώργηδες, αυτό η ιστορία δεν θα τους το συγχωρήσει ποτέ. Γι' αυτό ο λαός μας λέει το λακωνίζει με στη φιλοσοφή. Είδατε ο Λάκωνας τι ωραία που τα είπε. Πολύ ωραία. Τρεις γραμμές επιγραμματικά, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ήρθαμε από κάπου και μας πάει στο πουθενά. Φοβερή φράση αυτή που είπατε. Ναι. Τι νιώθω, κύριε. Γιατί η γλώσσα της αλήθειας του λαού μας είναι πιο ωραία γλώσσα. Ήρθαμε από κάπου, βέβαια, από κάπου και μας οδηγούν στο πουθενά. Γι' αυτό θα πάω τώρα σε αυτά τα φοβερά σκουπίδια, τα σκουπίδια της Λακωνίας, τα οποία, μάλλον στα σκουπίδια κατέληξαν τα 700.000 ευρώ στη Λακωνία από μια ξεπερασμένη και πανάκριβη μελέτη, η οποία δεν είχε καμία εφαρμογή. Και ενώ γνώριζαν ότι η μελέτη αυτή δεν θα έχει καμία εφαρμογή, προχώρησαν για να πάρουν τα χρήματα προφανώς. Τα οποία χρήματα πού πήγαν? Κανείς δεν ξέρει, απαιτούν οι κάτοικοι του Δήμου μου, οι συμπολίτες μου, να μάθουν ποιος έφαγε τα 700.000 ευρώ. Για ποιο λόγο? Οι άνθρωποι αυτοί είναι αγρότες, ταλαιπωρημένοι, φτωχοί άνθρωποι, που έχουν
έχουν ένα μοναδικό προϊόν, το λάδι, που το πουλάνε 2 ευρώ το κιλό και του στοιχίζει το κόστος παραγωγής του λαδιού 2,5. Αυτή είναι από τους άλλους λαγεδαιμόνιους. Όχι, αγέννη λαγεδαιμονίες, ότι τη δική μετά τη σκήνα λίγο εσπιθόμενη, γιατί είχαν πει παραμύθια τότε και τις ευχές. Και είναι και άλλοι λαγεδαιμόνοι. Να συνεχίσω, συγγνώμη, λεπτό. Έρχομαι σε εσάς να κάνω το διάλειμμα για να μην σας διακόψω. Και σε ελάχιστα λεπτά επιστρέφω κατά στήρησης, στερεών αποβλήτων και τίτλο βαρύγλουπο. Και φυσικά εκεί χάθηκαν τα 700.000 ευρώ, πήραν στα σκουπίδια γραφεία. Δείτε το ρεπορτάζ και επιστρέφω στο φίλο μας. Βρισκόμαστε χθες η Μοναχώλα Καρδέλη, είναι αυτή η περιοχή που βλέπετε, για την οποία δαπανήθηκαν 700.000 ευρώ να γίνει η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων για το θάψιμο των σκουπιδιών, για να γίνει ένας χιτή παρά και νάτια στην νομοθεσία της χώρας, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα σκουπίδια. Με άλλα λόγια δηλαδή, στα σκουπίδια πάει μια ολόκληρη μελέτη και 700.000 του ελληνικού λαού. Όταν δε μάλιστα ακούσαμε ότι η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων δεν θα υπογραφεί ποτέ από την περιφέρεια, τότε εδώ μιλάμε ότι μάλλον υπάρχει διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Το μελετικό γραφείο την έχει ξανακάνει τη δουλειά εδώ, αυτή εδώ πέρα, την εργασία πεδίου δηλαδή, στον ίδιο χώρο, διότι έκανε μελέτη πριν για το θάψιμο των σπριδοειδών, πριν από 10-12 χρόνια πριν. Κατά τα λεγόμενα τη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου, των Αθηνών, αυτή η μελέτη είπε σε δημόσιο χώρο ότι μπορούσε να γίνει και με 100-150.000 ευρώ. Προϋπολογίσαμε την αποζημίωση των ιδιοκτητών 360.000 ευρώ. Αλλά οι ιδιοκτήτες πέρα είναι δύο. Είμαι εγώ και είναι μια εταιρεία κατασκευαστική από τη Σπάτη, η οποία αυτή είναι μέλη, είναι ηχηρά ονόματα κόμματος εξουσίας, γραμματέας, δημοαρχιακής επιτροπής κλπ. Και θα τα διεκδικούσαν και θα τα έπαιρναν νομιμοφανώς, όχι μόνιμα, οι κύριοι αυτοί, διότι διεκδικούσαν αποζημίωση ενός εξαντλημένου λατομείου, που όπως όλοι γνωρίζουμε το εξαντλημένο λατομείο αξίζει 0 ευρώ και ενός παστήρα σκουριασμένου, εγκαταλελειμμένου επί πολλά χρόνια, ο οποίος εφάπτεται του χυμάρου, του ποταμού. Την ευθύνη την έχει ο σύνδεσμος με τη διοίκησή του, ο πρόεδρος συγκεκριμένα, και ο πρώην, καθώς και η ΤΕΔΚ, διότι πλήρωσε δαπάνη για αυτή τη μελέτη. Δεν είναι ευθύνη ενός, διότι αυτή τη μελέτη, τη διακήρυξη, πέρασαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από το Συμβούλιο του Συνδέσμου και φτάσαμε. Κανείς δεν κατάλαβε ότι το αντικείμενο αυτό δεν υπάρχει πλέον. Ούτως ή άλλως έχουν μια λαθεμένη απόφαση. Οι συγκεκριμένοι πρόεδροι θα πρέπει να λάβουν την ευθύνη τους. Και η αλήθεια είναι μία, ότι προϋπολογίσαμε το έργο πριν ακόμα το μελετήσουμε. Το αδερφάτο που αποφάσισε να κάνει τη μελέτη δεν έπρεπε να την κάνει καθόλου. Το αδερφάτο είναι αυτή ο σύνδεσμος διαχείρισης στερεών αποβλήτων που λένε του νομού Λακωνίας εδώ, συνεπικουρούμενη από κάποια κυρία Βούρη που ήταν περιφερειάρχη στην Τρίπολη κτλ. Όπως ξέρετε, ο νόμος είναι συντηρητικός και φυσικά είναι προς συγκεκριμένη παράταξη, συντηρητική παράταξη. Αλλά το στοιχείο που τους ενώνει νομίζω είναι το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά πρόσωπα αυτά φλερτάρουν με το υποείδηση νέο κόμμα που ακούγεται συνέχεια από τις τηλεοράσεις. Ποιο είναι ο κόμμα? Ποιο είναι και ο Έθνο? Μητσοτάκη. Όλοι ξέρουν ότι πλανάται ένα φάντασμα. Άντε. Έλα ρε, θα συχάνεις δώρας μέχρι στα στερεά πόδια της Λακωνίας. Μπράβο. Έτσι είναι τα πράγματα. Κύριε Διονταφυλόπουλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να φτάσει η ώρα της δώρας. Το μόνο πράγμα που με αφήνει παντελώς αδιάφορο. Εγώ κρίνω τα γεγονότα όπως τα βλέπω, με την αντίληψη και βγάζω δικά μου συμπεράσματα. Σήμερα δήμαρχος ο κύριος Αργυτάκλος, που ήταν και υπεύθυνος των στερεών αποβλήτων, λέει ότι οι καταγγελίες σας έχουν σκοπό να τον πλήξουν προεκλογικά επειδή προηγείται συμμετρής ως υποψήφιος δημοσιοστάτης. Ακούστε. Ένα από ένα είναι. Ότι τα χρήματα στο τέλος δεν θα χαθούν.
και πως για τη μελέτη ακολούθησε τις οδηγίες της περιφέρειας Πελοποννήσου και ότι δεν καθόρισε ο σύνδεσμος και η ΤΕΤ Λακωνία στο κόστος της μελέτης, αλλά το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μπορώ να το πω στον κύριο Αργυρτάκου να με βλέπει, δεν είναι άειλο. Αποτελείται από ανθρώπους. Ανθρώπους και ανθρώπους και ανθρωπάτια και κουμάσια. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου για το ελληνικό δημόσιο. Για δείτε λίγο τι λένε. Πράγματι, η διαδικασία αυτή για τη μελέτη έχει ξεκινήσει αρκετά πριν εκλεγώ εγώ πρόεδρος του Σύνδεσμου. Εντάσσεται στο πρόγραμμα θυσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και μας εδόθηκε εντολή σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό να εκπονήσουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καλέσαμε τον μελετητή να μας ενημερώσει ώστε να μπορέσει μετά η τουρκική συμβούλη της ΚΕΤ, του οποίου είμαι και αντιπρόεδρος, να προμοδοτήσει. Εκεί ο μελετητής είπε ότι έπρεπε να έχουν γίνει και κάποια άλλα πράγματα. Και το ρωτήσαμε και συγκεκριμένα εγώ τον ρώτησα ότι ακολουθήσαμε τη διαδικασία που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και λέει ναι. Λέω πώς στην υπόλοιπη Ελλάδα περνάνε και εδώ δεν περνάνε. Εμείς πιστεύουμε πρώτον ότι ακόμη και να μην γίνει χιτάχυτη εκεί, αν αλλάξει ο περιφερειακό σύνδεσμο, γιατί τον αλλάζουν και δεν θα πάνε σε χιτάχυτη, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Δεν τον αλλάξαμε εμείς τον περιφερειακό σύνδεσμο. Μας είπαν ο περιφερειακό σύνδεσμο προβλέπει χιτάχυτη, προχωρήσαμε. Τώρα θέλω να τον αναθεωρήσουν και τον αλλάξουν. Ακόμη και να μην γίνει αυτό, δεν πάνε στα σκουπίδια τα χρήματα. Το μελετητικό γραφείο θα πληρωθεί για αυτή τη μελέτη. Περιφέρετε το πληρώνει εμείς. Λέω θα πληρωθεί το μελετητικό γραφείο. Σαφώς. Έτσι δεν είναι. Ναι. Υπάρχει καμία βουλή ότι θα πληρωθεί το μελετητικό γραφείο. Είπα εγώ ότι θα κάνει ωραία τη μελέτη. Μπορείτε να μου πείτε μόνο ένα πράγμα. Ναι. Η κυρία Λοϊζίδου, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, ναι, λέει ότι αυτή η μελέτη, ναι, και μάλιστα όχι αυτή που είναι παλαιού τύπου και πιθανότατα γιατί έχει καταργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η καθηγήτρια τα λέει αυτά, όχι εγώ, ναι, ναι, θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη με 120.000 ευρώ. Γιατί 700. Μιλάτε για το κόστος. Το κόστος καταρχάς δεν το καθορίζει ο φορέας. Έτσι. Πάμε τις συνέσεις του δημοσίου, μας είπαν από πάνω θα κάνετε αυτή τη μελέτη. Τη σύμβαση τη υπογράψατε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου και της Περιφέρειας και δεν καθορίζουμε εμείς το κόστος. Εμείς σε καμία διαδικασία δεν εμπλεκόμεθα ούτε προς το ύψος της μελέτης, ούτε στο αν θα είναι σωστή ή λάθος η μελέτη. Εμάς μας είπε η Περιφέρεια, έχετε αυτά τα πράγματα, προχωρήστε σε αυτή τη διαδικασία. Στο φορέα το συγκεκριμένο συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι του Νομού, οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες, δεν μίλησε κανένας για τίποτα. Και ειλικρινά και λυπάμαι και χαίρομαι. Λυπάμαι διότι χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Χαίρομαι διότι θα δοθεί η δυνατότητα να αποδείξω αυτά τα κατασκευάσματα, αλλά θα χαρώ ακόμη περισσότερο εάν γίνει έλεγχο των πάντων στην Ελλάδα. Αυτά όλα είναι ενταγμένα, όπως είπα πριν, σε προεκλογικά ποικιλία. Είναι γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται είναι σαφέστατο το προβάδισμα και θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν αναγόματα.